είμαι φύλακας αρχαιοτήτων. Καλλιδόνας και ευρύτερης περιοχής. Της ευρύτερης περιοχής, της πλούσιας η αρχαία. Ναι, ναι. Που είναι και πόλος έλξης, φαίνεται, για αυτούς με τις έκνομες ενέργειες. Έτσι. Εδώ γύρω. Ακριβώς. Ε? Καλλιδόνα πλούσια πόλη, είχε το Μελέγρο. Εδώ είναι ο μύθος της Αταλάντης με το Καλλιδόνιο Κάπρο. Είχε στείλει πόλη στην Τρία Καράβια. Έχουμε πάρα πολλές λαθρανές καφές, πάρα πολλές αναφορές. Στην αστυνομία, εμείς οι φύλακες δηλαδή, πάντα διαπιστώνουμε λαθρανές καφές, οι οποίες μερικές φορές και έχουν πιάσει αρχαιοκάπηλος και εμείς το αναφέρουμε, αλλά συνήθως γίνεται βράδυ, το οποίο δεν υπάρχει κάλυψη σε νυχτοφύλακες. Είναι οι ντόπιοι περισσότερο που τα γνωρίζουν και πάνε έρχονται και σκάβουν. Έρχονται και ξένοι, δεν έρχονται μόνο οι ντόπιοι. Έχουν σαν σύνδεσμο κάποιο ντόπιο. Έτσι, ναι, ναι. Και περισσότερο και βλάχους στην περιοχή και ντόπιους από εδώ. Ξεκινάνε, υποτίθεται, θα βρουν λίρες και καταλήγουν στα αυτιά. Σκάβουν πολύ σε εξοκλήσια. Ναι, είναι ένα εξοκλήσι στην Καλλιδόνα, μέσα στο χώρο της Καλλιδόνας, το οποίο είναι θυμολογημένο λογικά, αρχαιολογικά, πάνω στον ναό του Διονύσου. Ναι. Εκεί στο εσωτερικό του, όταν έπαψε πλέον, γιατί απολετριώθηκε από την αρχαιολογική υπηρεσία, το έχουν σκάψει στο εσωτερικό 15 φορές. Εδώ εντωμεταξύ έχει απογορευτεί η ταφή, για αυτούς τους λόγους. Αλλά με την άδεια του παπάκια, χωρίς να συνεχίζουν να κάνουν ταφές. Εδώ στον Αγιώργη, μας είπαν όλοι για τον Αγιώργη. Εδώ στον Αγιώργη, το κημητήριο, τι ακριβώς έχει γίνει, δηλαδή βλέπουμε τα σκαμμένα. Έρχονται, έχουν επιχειρήσει 3-4 φορές και σκάβουν. Εδώ. Στην ίδια μεριά, στην ίδια στην μεριά. Ίδια. Ναι. Έχουν σκάψει 3 φορές. Ναι. Και ο ιερέας τι λέει εδώ γι' αυτό. Τι να πει, τίποτα, έρχονται εδώ, το κλείνουν, δεν μπορούν να πάνε κάτω. Να σου πω, αληθεύει αυτό ότι εδώ από κάτω από αυτό το κλεισάκι υπάρχει ένα αρχαίο άλλο. Ναι, υπάρχει κι άλλο κλεισάκι από κάτω. Εσείς που ψάχνατε για τον Βασίλη παντού, τι πιστεύετε ότι, γιατί δεν είχε λόγο να βρεθεί εκεί καταρχήν, σε εκείνο το σημείο. Όχι, όχι. Ένα παιδί που προγραμμάτιζε τις επόμενες μέρες, τις δουλειές του και όλα. Ήταν ένα ξύπνιο, πανέξυπνο παιδί, δεν ήταν. Και δυνατό παιδί, και ψηλό παιδί, ένα 80. Ναι, ναι. Αυτό λένε όλοι, ότι αποκλείεται να περνούσε το ποτάμι και ότι κάποιοι άλλοι το πέταξαν εκεί. Κοίταξε, ήταν σημείο ραντεβού, δηλαδή είδε κάτι. Για να φτάσει το παιδί εκεί στο ποτάμι, πες ότι έφτασε από μόνο του. Δεν υπήρχε λόγος να βγάλει τα ρούχα του. Ναι. Για να πάει για καρύδια, όπως λέγανε ορισμένοι. Ναι, ναι, ναι. Αυτός είχε ποτέσει περίπου μέχρι το γόνατο. Θα μπορούσε να περάσει και να πάει, να πάρει ναι, καρύδια. Δεν ήταν τίποτα να βγάλει τα ρούχα του και να φορέσει τις μπότες για να πάει να μάσει καρύδια με το στριπάκι. Ναι, 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 συγγνώμη. Ναι, ναι. Νοέμβρη μήνα. Κατάλαβες. Αποκλείεται να πνίγει. Αυτό εδώ είναι ο Αγιώρης. Ας με βγάλει ψεύτη. Δεν πνίγει το παιδί. Καταρχήν μπάνιο ήξερε. Στο χωριό δηλαδή και σήμερα ακόμα, το παιδί λέει δεν πνίγει. Το παιδί λέει το φάγανε. Γιατί εδώ το ίδιο συμβάν έγινε και με έναν άλλον. Τον άφησε ο ταξιτζής εδώ απ' έξω. Ναι, έναν βοσκό πριν από χρόνια. Ναι. Τον άφησε ο ταξιτζής εδώ απ' έξω. Έφυγε ο ταξιτζής. Είχε και δύο μπουκάλες γάλα του. Του είπε πάρτες. Δεν μπορεί. Και έκτοτε εξαφανίστηκε ο άνθρωπος. Και ήταν πνιγμένος εδώ από κάτω. Τώρα πνιγμένος, σκοτωμένος. Γεια σας, γεια. Τι κάνετε, πώς πάτε. Καλά, εδώ ήρθα. Το μακαρίτι που ακούω από πολλούς από το χωριό για τον αδερφό σας που πνίγηκε πριν χρόνια. Ο αδερφός μου έβλεπε κάτι αμάξια που ερχόταν μέχρι εδώ και φεύγανε. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση ο αδερφός να είχε δει τίποτα εκείνη η μέρα. Αν δεν είχε εκείνη δει την ημέρα, ίσως να τους ενοχλούσε η παρουσία του που ήταν εδώ με τα πρόβατα και με το χωράφι. Και αυτοί, όταν ένας άνθρωπος είναι συνέχεια, αυτούς τους ανθρώπους τους ενοχλεί που κάνουν αυτές τις δουλειές, τις βρώμικες. Είχα
είχατε δει περίπου παρέες ξένων, ας πούμε, να έρχονται για να σκάψουν για λίρες και τέτοια για αρχή. Ναι, ναι, δει, ναι. Σε ποιες περιοχές δηλαδή? Εδώ, στα 2-3 χιλιόμετρα υπάρχουν περιοχές εδώ και αρκετές. Και εκεί που πήγατε για να δείτε για το συμβάν για τον Παλικάρι, εκεί το έχουν οργώσει. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Ο αδερφός σας ήταν, βρέθηκε με μπότες, με τις μπότες του. Ναι, με τις μπότες και με το σλιπάκι, τίποτα άλλο. Όπως και ο Βασίλης. Ναι. Ούτε μία στο εκατομμύριο ότι δηλαδή πήγε μόνος του στο ποτάμι και πνίγει. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Με έπαιρναν τηλέφωνο και με ξυπνούσαν 4 η ώρα το πρωί, 3 η ώρα το πρωί, 2 η ώρα. Για να δουν που είστε σε ποιο σημείο ή έτσι, για να... σαν εκφοβισμό. Όπως θέλετε πάρτε. Και δεν μιλούσε κανένας. Όχι.